Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι 6 Ιανουαρίου, η μέρα εορτασμού των Αγίων Θεοφανίων. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και βάσει και αυτού του γεγονότος να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Με κάθε μεγαλοπρέπεια γιορτάζει και σήμερα ο καθαγιασμός των υδάτων. Στη Ροδόπη, η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μαρόνια. Παρουσία του Δημάρχου Κομωτινέων Τάσου Βαβατσικλή έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων στη ΔΕΗΑ Κομωτινής. Γεμάτες ήταν οι ψαροταβάνες της περιοχής, καθώς οι Κομωτινέοι προτίμησαν το ψάρι για τη σημερινή εορταστική ημέρα. Το έθιμο της γυναικοκρατίας, το οποίο τελείται στις 8 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή στην Ξυλαγανή. Να περάσουμε λοιπόν στην πρώτη είδηση της ημέρας, στην Κομωτινή ο επίσημος εορτασμός, στον ομό Ροδόπη ο επίσημος εορτασμός, τελέστη στην Μαρόνια. Εκεί έγινε ο καθηγιασμός των υδάτων, χωροστατούντος παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής, κυρίου κυρίου Δαμασκηνού. Η Σοφία Παπαγγέλη έχει λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Πριν το δούμε, το παρακολουθήσουμε, πάμε να τη συναντήσουμε τηλεφωνικά και να την ακούσουμε. Σοφία, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Βάσο, και χρόνια πολλά. Πράγματι, σήμερα τα Θεοφάνεια, η μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό και η τρίτη και η τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου. Γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια και στην Κομωτινή. Ο επίσημος εορτασμός, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια. Παρουσία πολλών τοπικών αρχόντων, μεταξύ αυτών του νομάρχη Ροδόπης, του κ. Άρη Γανακίδη, του δήμαρχου της Μαρόνης, τον κ. Παναγιώτη Τοπουσλή, δημοτικού συμβούλου, την βουλευτή του Πασόκ Θερμοροδόπη, την κυρία Χρήστα Μανολιά, εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων, τη πεζοστική, αλλά και πλήθο πιστών που έρχονται κάθε χρόνο, όπω μας δήλωσαν, για να παρακολουθήσουν αυτό τον πρώτο αγιασμό των Θεοφανίων. Σοφία, πάντως ευνόησε κάπως το καιρό, θα μπορούσαμε να πούμε. Να παρακαλέσω τον συνεργάτη μου να διορθώσει κάπως τον ήχο. Δεν ξέρω, μας ακούς κανονικά? Σοφία? Βάσο, δεν σε ακούω καλά. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα στην όλη διαδικασία βοήθησε πάρα πολύ και ο καιρός, έτσι δεν είναι? Δεν είχαμε πολύ κρύο το πρωί. Όχι, ο καιρός μπορούμε να πούμε ότι ήταν σύμμαχος, καθώς 4 τολμηροί άνδρες πήδησαν στα παγωμένα νερά της Μαρόνιας και συναγωνίστηκαν ποιος θα τον πρωτοπιάσει. Αυτός που το έπιασε και τον ανέβασε στην επιφάνεια θεωρήθηκε ότι θα έχει την καλή τύχη και την υγεία για όλο το χρόνο. Ξέρουμε το όνομά του, πρόλαβες να το μάθεις? Το όνομά του δυστυχώς δεν το έχουμε. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι είναι από τις λίγες φορές, Σοφία, που κάποιος πέφτει στα νερά της Μαρόνιας. Δεν το συνηθίζαμε νομίζω αυτό. Δηλαδή γινόταν ο καθηγιασμός των υδάτων χωρίς και κάποιον να κολυμπάει για να πιάσει τον σταυρό, έτσι δεν είναι, τα προηγούμενα χρόνια? Να βοήθησε και ο καιρός, οπότε... Νομίζω ότι αλλάζουν και οι συνήθειες. Για να σε ρωτήσω, πολιτικές ειδήσεις είχαμε από τη σημερινή ημέρα, προσπάθησες να αλλιεύσεις έτσι πολιτικά γεγονότα? Από τη σημερινή ημέρα δεν παρέλειψαν φυσικά και οι πολιτικές ειδήσεις, όπως είπες, όμως οι απαντήσεις που λάβουμε δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ ξεκάθαρες. Συνάντησα τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαρόνης, τον κ. Δημήτρη Ρελιάδη, τον οποίο ρώτησα πώς θα τον φέρει ο νέος χρόνος, καθώς πληροφορίες τον θέλουν και υποψήφιο στο Δήμο Κομωτινής. Ο ίδιος τόνισε πως εύχεται ο Δήμος Κομωτινής να έχει μια πολύ καλή χρονιά για φέτος, αλλά δεν είναι ώρα για δηλώσεις. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το δούμε και στο Δήμο της Κομωτινής. Σοφία, αυτό μπορεί να σημαίνει τελικά ότι μπορούμε να το δούμε τον κύριο Ρελιάδη και στο Δήμο της Κομωτινής? Ποιος ξέρει. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει η φετινή χρονιά. Για πες μου λιγάκι, έκανες όμως και ένα ρεπορτάζ και στα χωριά του Δήμου Μαρόνιας και στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκεί ήταν αρκετοί όσοι παρέμειναν μετά τον καθηγιασμό για το καθιερωμένο γεύμα, το μεσημεριανό γεύμα. Πράγματι, παραδοσιακά, με πολύ καλό φαγητό και καλή παρέα, γιόρτασαν οι Κομωτινέοι τα Θεοφάνεια. Μετά τον εορτασμό των υδάτων πήγαν στις κοντινές ταβέρνες και να δεχτούν τα ευαίσματα, με προτίμηση φυσικά στο ψάρι. Με προτίμηση στο ψάρι. Και στην Ξυλαγανή όμως συνάντησες κόσμο. Και στην Ξυλαγανή, όπου το καπί της Κομωτινής διοργάνωσε μια μικρή εκδρομή για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τον εορτασμό των υδάτων, εκεί σε ένα παραδοσιακό καφενείο.
γιόρτασαν όλο το καπί για τη σημερινή μέρα. Βέβαια στην παρέα υπήρχε κοινότητα του τραγουδιού της μέρας αυτής. Μάλιστα, τραγούδια δηλαδή ορταστικά αυτού του δεκαημέρου, του δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων. Τραγούδια ορταστικά του δωδεκαημέρου. Μάλιστα. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να παρακολουθήσουμε τα ρεπορτάζ που έπονται, που ακολουθούν. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μαζί να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο αφορά τον καθαγιασμό των υδάτων στη Μαρόνια. Θεοφάνη, η μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης της βάπτισης του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη του Βαπτιστή, η τρίτη και τελευταία εορτή του δωδεκαημέρου γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια στην Κομωτινή. Ο επίσημος εορτασμός γιορτάστηκε στην παραλία του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια. Πλήθος πιστών και τοπικοί άρχοντες προσήλθαν να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγιασμό των Θεοφανίων. Με τη γιορτή των φώτων έκλεισε σήμερα ο εορτασμός των γιορτών των Χριστουγέννων με έντονο το θρησκευτικό συνέστημα αλλά και το παραδοσιακό στοιχείο όπως σήμερα στον καθαρμό των υδάτων. Εύχομαι με καθαρό μυαλό, με καθαρή καρδιά να παλεύουμε για μια κοινωνία που η πρόοδος και η ευημερία για την οποία αγωνίζεται να μοιράζεται σε όλους, μια κοινωνία η οποία να στέκεται κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ο Φανίων είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, γιατί έχουμε την φανέρωση της τρισυπόστατης θεότητας. Αυτή την ημέρα η Εκκλησία αγιάζει, ευλογεί τα νερά για να είναι οι θάλασσές μας ήρεμες και καλοτάξιδες. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και μια χρονιά καλή, γεμάτη υγεία και δημιουργική. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για όλη τη χριστιανοσύνη. Εγώ να ευχηθώ να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Να έχουμε ειρήνη, να έχουμε αγάπη και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια κοινωνία αλληλεγγύης. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, προκοπή, ευτυχία και στον τόπο μας επιτέλους, τώρα που βλέπω ότι άρχισαν να μπαίνουν σταθερές βάσεις για ανάπτυξη, να αναπτυχθεί και να πάει όσο το δυνατόν πιο μπροστά γίνεται. Όταν έγινε ο αγιασμός, έριξε ο παπάς το σταυρό στο νερό, πραγματοποιώντας έτσι τον αγιασμό των υδάτων. 4 τολμηροί άνδρες πήδησαν στα παγωμένα νερά της Μαρόνιας. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Σεκίνη, να παρακολουθήσουμε πώς πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων στην Κομωτινή, στο Δήμο της Κομωτινής. Σήμερα τα πράγματα ξεκίνησαν από το Υδραγωγείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Κομωτινής. Εκεί παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Κομωτινέων, ο κύριος Βαβατσικλής. Η Χρύσα Αδαμίδου έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ, να τη συναντήσουμε τηλεφωνικά πριν δούμε το βίντεο. Χρύσα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Βάσο, καλησπέρα. Ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Υδραγωγείο παρά την βροχόπτωση. Ο Δήμαρχος Κομωτινός Βατσκλής παραβρέθηκε. Επιπλέον είδαμε και τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μούχτση, καθώς και κάποιους ακόμα δημοτικούς συμβούλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί Κομωτινέοι απτύχθησαν το κρύο και την βροχή και παραβρέθηκαν στον αγιασμό. Χρύσα, πέρα από αυτό λοιπόν, να δούμε και μία ακόμη είδηση την οποία έχουμε και αφορά τα πιο πανεπιστημιακά πράγματα, τα πανεπιστημιακά δρόμενα. Είχες τη δυνατότητα να συναντηθείς και με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, τον κύριο Σάββα Τοκμακίδη. Μας έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για τη σύνοδο των Πριτάνων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, την Πέμπτη, θύμισέ μου, με την υφυπουργό, την κυρία Γιαννάκου Κουτσίκου, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Τι νεότερα έχουμε? Σημαντικά νέα, Βάσο. Σύνοδος των Πριτανικών Αρχών της χώρας που πραγματοποιήθηκε, όπως είπες, χθες στην Αθήνα, έγινε με αφορμή ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα και με τον αντιπρίτανη τον κύριο Τακμακή. Οι Πριτάνοι δεν είχαν την ενημέρωση που όφελε να τους είχε γίνει.
Το συγκεκριμένο μας σχέδιο έφερε σε ρήξη τη σχέση των Βρετανικών Αρχών με το Ιππείο και επειδή όπως είναι κατανοητό κάτι τέτοιο αποτελεί ανασφαλιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της παιδείας, αποφασίστηκε να ζητηθεί μια συνάντηση των Βρετάνων με τον Πρωθυπουργό της χώρας, παρουσία και του Υπουργού Παιδείας Μαριάννα Κωτσίκου Γιαννάκου, προς αποκατάσταση των σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει και ο Στογμακίδης, σε μια παράγραφο του νομοσχεδίου αναφέρεται η πρόταση της κυρίας Κωτσίκου Γιαννάκου να συνεχιστεί η σύντηση ασκητών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας με απευθεία ανάθεση, παρά την αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως είχαμε παρακολουθήσει πριν μερικές εβδομάδες. Μάλιστα. Μάλιστα, αυτό είναι σημαντική εξέλιξη. Χρύσα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τις λεπτομέρειες να πληροφορηθούμε και τα νεότερα από τα ρεπορτάζ που έκανες. Έτσι ακριβώς, ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε λεπτομέρειες από τον αγιασμό των υδάτων στη ΔΕΗ Ακομοτηνής. Περιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Θεάδος επανεώδη προσκύνησης, του καρκενήτως συμφωνήτως ευ... Τα νερά του υδραγωγείου της ΔΕΗ Ακομοτηνής αγιάστηκαν και φέτος παρά την κακοκαιρία, παρουσία και του Δημάρχου Ακομοτηνής Τάσου Βαβατσικλή. Ο κύριος Βαβατσικλής δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή χρονιά στους δημότες της πόλης, ενώ στους κρατούντες στα ενία του τόπου ευχήθηκε καλή φώτιση. Ελπίδα όλων τώρα είναι να εισακουστούν οι ευχές του. Επί παντός καιρού το έθιμο καλά κρατεί. Για μια ακόμη φορά ο εφημέριος της Ενορίας της Αγίας Βαρβάρας αγίασε τα νερά της ΔΕΙΑ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συντημότες μου χρόνια καλά, χρόνια πολλά, με υγεία και ειρήνη. Καλή φώτιση σε όλους τους ηθήνοντες του τόπου να δουλέψουν για την ανάπτυξη της περιοχής και να φροντίζουν να επικρατεί ειρήνη και να γίνει η Θράκη μας πρότυπο διαβίωσης μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα οι Κομωτινέοι φρόντισαν να εκκλησιαστούν και να προμηθευτούν το αγιασμένο νερό που θα τους δίνει δύναμη όλο τον χρόνο. Και τον κόσμο φωτίσας δόξας. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, εις της Θεάδος εφανερώθη προς... Από τη σημερινή εορταστική μέρα δεν έλειψαν και οι πολιτικές ειδήσεις, στις οποίες οι απαντήσεις δεν ήσαν ξεκάθαρες. Ο λόγος για τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ρελιάδη, πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρόνιας, τον οποίο πληροφορεί εστέλνεν υποψήφιο στο Δήμο Κομωτινής. Ο ίδιος όμως το μόνο που εύχεται στο βίντεο που ακολουθεί είναι ο Δήμος Κομωτινής να έχει μια καλή χρονιά και αποδεικνύεται έτσι σφίγγα στις δηλώσεις του. Από τη σημερινή εορταστική μέρα δεν έλειψαν και πολιτικές ειδήσεις. Οι απαντήσεις όμως που λάβαμε δεν ήταν ξεκάθαρες. Ο λόγος για τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ρελιάδη, τον οποίο ρωτήσαμε πως πληροφορίες τον θέλουν υποψήφιο στο Δήμο Κομωτινής. Ο ίδιος όμως το μόνο που ευχήθηκε είναι ο Δήμος Κομωτινής να έχει μια καλή χρονιά. Κύριε Ρελιάδη, ο νέος χρόνος πού σας βρίσκει? Πληροφορίες αναφέρονται ότι θα είσαι υποψήφιος και στο Δήμο Κομωτινής. Εγώ θέλω να δώσω ευχές και στο Δήμο Κομωτινής και στο Δήμο Μαρόνια, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι η μέρα ευχών. Ακόμα οι εκλογές. Μια είδηση είναι νωρίς. Όχι, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Μια ευχαριστή νότα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, επιφύλαξε το καπί της Κομωτινής, το οποίο διοργάνωσε εκδρομή στο λιμανάκι του Αγίου Χαραλάμπους για να παρακολουθήσουν οι ηλικιωμένοι τον εορτασμό των υδάτων. Μια ευχάριστη νότα στη σημερινή μέρα επιφύλαξε για τους ηλικιωμένους το καπί της Κομωτινής, το οποίο διοργάνωσε εκδρομή ώστε οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να δουν από κοντά τον εορτασμό των υδάτων. Ήρθαμε λοιπόν στη Μαρόνια, στο Σταυρό που έριξαν στη θάλασσα και ήρθαμε εδώ λοιπόν να πιούμε κανένα ουζάκι, κανένα καφεδάκι και να φύγουμε. Ωραία. Είναι το καπί της Κομωτινής. Παραδοσιακά, ωραία, το ίδιο. Όσο υποψηφιστήκαμε σήμερα, το καπί της Κομωτινής στη Μαρόνια, στην παραλία του στο λιμάνι. Όλα ωραία, όλα καλά. Είναι παραδοσιακό. Πέφτουν μέσα οι κολυμπητές, αρπάζουν το σταυρό και ως δώρο ο δεσπότης, ας πούμε, κρεμάει ένα σταυρό σε αυτόν που παίρνει το σταυρό. Στη Μαρόνια ήρθε. Πήγαμε στη Μαρόνια, ήρθε ο κύριος Δέσποτας, ήρθε όλη η μεγάλη εκεί πέρα. Είδαμε το παιδί που πήρε το σταυρό και χαρήκαμε πάρα πολύ και χειροκροτήσαμε. Πάρα πολύ περάσαμε ωραία τις γιορτές με τα εγγόνια, με τα παιδιά. Σήμερα μας έβγαινε το καπί μια μικρή γκουδρουμό για να πάμε στη Μαρόνια να δούμε το σταυρό.
Βέβαια στην παρέα υπήρχε και η νότα του παραδοσιακού τραγουδιού. Το νελόζε το σκουπίζε με κοκκένο μάντι. Λέμε κοκκένο μάντι. Σήκω Χριστέ, σήκω γέ μου, ήρθαν τα παλίκα για τα κακονυχτισμένα. Παραδοσιακά με καλό φαγητό και καλή παρέα, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας και στο εορταστικό πνεύμα των ημερών, οι Κομωτινέοι έζησαν, βίωσαν τη σημερινή ημέρα. Αμέσως μετά τον εορτασμό των υδάτων έσπευσαν να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα με προτίμηση στα ψαρικά. Παραδοσιακά με καλό φαγητό και καλή παρέα γιόρτασαν σήμερα οι Κομωτινέοι τα Θεοφάνεια, τη μεγάλη χριστιανική εορτή. Αμέσως μετά τον εορτασμό των υδάτων, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να γευτούν εδέσματα στις τοπικές ταβέρνες μακριά από το άγχος της καθημερινότητας. Ήταν ένα μεγάλο μέρος να καταναλωθεί εδώ. Στο φαγητό και στο ποτό. Το υπόλοιπο προφανώς σε ξεκούρασε. Σε εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και ό,τι επιθυμείτε. Και η ειρήνη. Ναι, χαλαρά με το φίλο μου, τίποτα άλλο. Αυτά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μακριά από το άγχος καθημερινότητας. Ναι, ναι, βέβαια εδώ, στον Άγιο Χαράλαμπο, είδαμε το Σταυρό. Όλα πολύ καλά για του χρόνου. Άσε τη σημερινή μέρα, ξεκούραστε χαλαρά. Ναι, χαλαρά και ωραία. Εδώ φαγητό. Φαγητό, ναι, μετά τα Θεοφάνεια. Εκκλησιασμό, φαγητό εδώ πέρα, πιο μπροστά στο, κάτω στην, στο, στη θάλασσα. Είσαι αυτά. Πολύ χαλαρά, ξεκούραστα, γιατί από Δευτέρα αρχίζουμε δουλειά. Περνάτε σήμερα τη μέρα το Θεοφάνειο. Παραδοσιακά. Πάντα στη Μαρόνια. Παραδοσιακά. Πήγαμε στην εκκλησία, πήραμε τον αγιασμό μας και τώρα θα συνεχίσουμε με το φαγητό. Πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα. Είδαμε την τελετή του Σταυρού και γενικότερα ήταν μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς παραδοσιακά εδώ Μαρόνια κάθε χρόνο. Παράδοση. Εντάξει, ωραία είναι. Πέρασαμε καλά. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ στη Μαρόνια με τους φίλους, στην παρέα και ευχόμαστε και καλή χρονιά σε όλους. Και από την Κομωτινή και τη Μαρόνη να περάσουμε στο Φανάρι. Γεμάτες ήταν σήμερα οι ψαροταβένες, όπως άλλωστε συνηθίζεται αυτές τις ημέρες. Πρώτα στην προτίμηση του κόσμου έρχονται τα ψάρια, αλλά και το καλό κρασί. Γεμάτες ήταν οι ψαροταβένες του νομού σήμερα, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που μετά τον εκκλησιασμό επέλεξαν να φάνε έξω με τις οικογένειές τους. Όπως φαίνεται, το ψάρι και τα τοπικά ποτά έρχονται πρώτα στην προτίμηση του κόσμου, ιδιαίτερα τις γιορτινές μέρες. Η επιτυχία, όπως τονίζουν αυτοί που ξέρουν, οφείλεται τόσο στον τρόπο μαγειρέματος, όσο και στην καλή ποιότητα των τροφίμων. Παραδοσιακό είναι το ψάρι αυτή τη στιγμή, που είναι η μέρα που τρώει όλος ο κόσμος ψάρι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και προτιμάνε πάρα πολύ το ψάρι. Τα παραδοσιακά είναι τα ντόπια, τα θαλασσινά μας εδώ που υπάρχουν. Πάντα όλα είναι παλιές συνταγές αυτό το διάστημα, όλα στα κάρβονα ψήνονται. Οι σαλάτες είναι όλες φρέσκες. Προτιμάνε τα ούζα τα τοπικά, τα κρασιά τώρα που έχει βγάλει και η Κομωτινή πάρα πολύ ωραίο κρασί, το προτιμάει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είναι το ωραίο που είναι όλο στο τοπικό και δεν ξεφεύγουν κάπου αλλού. Τέτοια μέρα γεμίζει πάντα, είναι μια μέρα του χρόνου που λένε, όπως είναι η καθαρά Δευτέρα, το φωτόν. Αυτές οι μέρες είναι σημαδιακές του χρόνου, ας πούμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Έχει περάσει περίπου ένας μήνας από τα εγγένεια του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Ξυλαγανής και τα σχόλια των δημοτών αλλά και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι ικανοποιητικά. Εύκολα και γρήγορα δηλώνουν ότι εξυπηρετούνται χωρίς να ταλαιπωρούνται. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ.
Έχει περάσει περίπου ένας μήνας από τότε που πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου της Ξυλαγανής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τα σχόλια των δημοτών της Ξυλαγανής, αλλά όχι μόνο, είναι παραπάνω από ικανοποιητικά. Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρούνται, γίνεται η εξυπηρέτησή τους. Το πολυδύναμο ιατρείο πλέον λειτουργεί εδώ στο ΕΝΕΣ, στην Ξυλαγανή, το οποίο εγγενιάστηκε. Πώς φαίνεται η λειτουργία σας, εξυπηρετήστε? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πήγα προχτές εγώ. Η εξυπηρέτηση είναι θαυμάσια. Άψογη. Το πολυδύναμο ιατρείο πλέον λειτουργεί στην Ξυλαγανή. Ναι. Που εγγενιάστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Στυλιανίδη. Πώς βλέπετε τη λειτουργία του? Καλά πάει, ξέρω εγώ. Λέει ότι πάει καλά. Ευχαριστημένοι οι κάτοικοι. Ναι, ευχαριστημένοι. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που γίνεται και είναι κάτι καλό για την Κομωτινή. Ναι. Τις δυνατότητες είναι καλό που έχει δημιουργηθεί. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Έπρεπε, χρειαζόταν, γιατί έχει περιοχή μεγάλη. Βέβαια. Είναι καλό. Αλίμονο, βέβαια. Βέβαια, πολύ ξέρετε. Και όσο και αφού είναι για όλο τον κόσμο, είναι αυτό που έγινε. Το Πονοθέσιο Αγροτικό Ιατρείο Ξυλαγανής που μετατράπηκε σε περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θρακικά έθιμα που τελείται και σήμερα σε πολλά μέρη της Θράκης είναι η μέρα της Μπάμπος. Το έθιμα αυτό της γυναικοκρατίας, όπως αποκαλείται, τελείται στις 8 Ιανουαρίου, εορτή της Αγίας Δομινίκης, και σκοπό έχει την απόδοση τιμής στο πρόσωπο της γιαγιάς, η οποία συνέβαλε στην γέννα των παιδιών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θρακικά έθιμα που τελείται και σήμερα σε πολλά μέρη της Θράκης είναι η μέρα της Μπάμπος. Το πρόσωπο της γιαγιάς, η οποία συνέβαλε στη γέννα των παιδιών. Η γιαγιά στην αρχαιότητα λεγόταν Μαμή και ως έμπειρη στη ζωή ήταν αυτή που με τη σοφία και την πείρα της βοηθούσε τις έγκυες στη γέννα. Το πρωί της Κυριακής η κάθε γυναίκα του χωριού που γέννησε τη χρονιά που πέρασε επισκέφτεται το σπίτι της στην Πάμπο, φέροντας της δώρα, πετσέτα και παπούτσια για να μπορεί να σκουπίζεται και να τρέχει στα σπίτια όσο την έχουν ανάγκη. Εκεί που έχει καλοντηθεί και στολιστεί ανταποδίδει με κεράσματα και ευχές. Όταν συγκεντρωθούν όλες οι γυναίκες, φέρνουν την Μπάμπο με πομπή επάνω σε αμάξι, έως τη βρύση του χωριού, όπου η κάθε γυναίκα της πλένει τελετουργικά τα χέρια. Ακολουθεί διασκέδαση μόνο των γυναικών με την Μπάμπο. Συγκεντρώνονται οι γυναίκες και γιορτάζουν μόνο οι γυναίκες. Αφήνουν τους άντρες να κάνουν τις δουλειές, να κοιτάζουν τα μωρά τους και οτιδήποτε να μαγειρέψουν, να βάλουν την ποδιά με λίγα λόγια. Και οι γυναίκες να γλεντήσουν. Είναι αποκλειστικά η μέρα γυναικών. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο. Πριν σας καληνυχτήσουμε όμως για απόψε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Με κάθε μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε σήμερα ο καθαριασμός των υδάτων. Στη Ροδόπη η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μαρόνια. Παρουσία του Δημάρχου Κομωτινέων Τάσου Βαβατσικλή έγινε ο καθαριασμός των υδάτων στη ΔΕΙΑ Κομωτινής. Γεμάτες ήταν οι ψαροταβάνες της περιοχής, καθώς οι Κομωτινέοι προτίμησαν το ψάρι για τη σημερινή εορταστική ημέρα. Το έθιμο της γυναικοκρατίας, το οποίο τελείται στις 8 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή στην Ξυλαγανή. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε όλοι σας ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.